Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Αν και είμαστε 15 Αυγουστό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι στο καλό γίνεται, τι στα κομμάτια γίνεται με αυτή την ιστορία του φυσικού αερίου. Μετά την αναθεωρημένη εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το πρόγραμμα ανάπτυξης, η οποία έχει τεθεί δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ και έχει ξεσηκώσει τους πάντες. Μέχρι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, ο κύριος Τσάκας, έχει αγανακτήσει, έχει στείλει επιστολή. Εδώ πια δεν συζητάμε, παιδιά, μόνο εάν θα έρθει, γιατί αυτό συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα, αν θα είναι το αέριο από τον ΤΑΠ ή αν θα είναι υγροποιημένο με φορτηγά από τη Ρεβιθούσα. Εδώ κινδυνεύουμε να μην είναι καν το 23 το αέριο στα σπίτια μας και να πάμε για 24. Εδώ γίνονται παλαβά πράγματα και κάποια στιγμή πρέπει να συντονιστούμε. Και όχι μόνο αυτό, για μας αυτή η καταστροφή συνεπάγεται και η καταστροφή και για τη ΔΕΔΑ, γιατί εδώ ανατρέπεται και όλο το δικό της πρόγραμμα με πολλές επισφάλειες. Θα τα συζητήσουμε τώρα και με τον κύριο Τζικαλάγια που είναι στην γραμμή μας, τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς. Κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατζούλη. Λοιπόν, θα βγάλουμε κάποια στιγμή κάποια άκρη για το τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί εδώ τα πράγματα έχουν τόσο περιπλεχθεί, τα δημοσιεύματα αρχίζουν να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο και εδώ δεν συζητάμε πια, όπως είπαμε νωρίτερα, κύριε Τζικαλάγια, μόνο για το τι αέριο θα έχουμε και από πού θα το έχουμε στα σπίτια μας, αλλά το πότε πια είναι το κυρίαρχο, γιατί εδώ έχουν αγανακτήσει και οι ίδιοι, και ο ίδιος ο κύριος Τσάκας. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι τώρα, μέχρι τις αρχές της Άνοιξης που ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο έργο της τετραετίας μας, όπως έχουμε δεσμευτεί, το έργο της κατασκευής των δικτύων του φυσικού αερίου και των συνδέσεων μετά στη συνέχεια με τα σπίτια και τις επαγγελματικές επιχειρήσεις, όσον αφορά, ξέρετε ότι εμπλέκονται, υπάρχει η τοπική κοινωνία, υπάρχει η ΔΕΔΑ που είναι η εταιρεία που κάνει τα δίκτυα, υπάρχει ο ΔΕΣΦΑ που κάνει την παροχή, που φέρνει το αέριο στα δίκτυα που έχει κάνει η ΔΕΔΑ, υπάρχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ναι, που ρυθμίζει πράγματα και σχέσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε αυτούς, και υπάρχει η ελληνική κυβέρνηση που είναι πάνω απ' όλα. Θέλω να σας πω λοιπόν και να είμαστε έτσι όσο γίνεται πιο σύντομοι, σαφείς και περιεκτικοί και ουσιαστικοί, για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Μέλημά μας ήταν και συνεχίζει να είναι να έχουμε όσο γίνεται πιο σύντομα και όσο γίνεται πιο φθηνό φυσικό αέριο. Ναι, αλλά εδώ τα πράγματα έχουν περιπλεχθεί τόσο πολύ πια, το ξανατονίζω, έχει εκραγεί και ο κύριος Τσάκας. Γιατί κινδυνεύει και ο κύριος Τσάκας? Όλες αυτές τις μέρες έχω μιλήσει. Ο τελευταίος που μίλησα λίγη ώρα πριν μιλήσω μαζί σας είναι ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέκας. Μάλιστα. Από τον οποίο ζήτησα και να γίνει σύσκεψη ή τηλεδιάσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Μίλησα με τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τον κύριο Δαδούμα. Μίλησα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, τον κύριο Φερνάντο Καλιγά. Όπως και μίλησα με τον κύριο Μάριο Τσάκα, τον πρόεδρο του ΔΕΔΑ. Επομένως, ναι, έχω εικόνα συνολικά. Λέω λοιπόν, ναι, υπάρχει λόγος να υπάρχει συζήτηση, αλλά αυτή η συζήτηση έχει κάποια όρια. Δηλαδή, ξέραμε ότι η συμβατική υποχρέωση είναι τέλη του 23 να συνδεθούν τα σπίτια. Φυσικά, το είχε πει ο ίδιος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο Λιμναίον, αν το θυμάστε. Προσέξτε, τελειώνουμε το 23. Χάνουμε τα λεφτά. Η συμβατική υποχρέωση ήταν τέλη του 23, θα γινόταν Σεπτέμβριο του 23. Και φέτος, το Φεβρουάριο, όπως λέτε πολύ σωστά, όχι μόνο αυτό, και εγώ ακόμη που το παρακολουθώ από την αρχή της τετραετίας, ο κύριος Τσάκας που λέτε, δεσμεύτηκε, δήλωσε ότι κάποιες συνδέσεις θα γίνουν και φέτος. Ακριβώς, στην εκπομπή μας το δεσμεύτηκε. Δηλαδή, από όπου θα περνάνε τα δίκτυα, θα μπορούν να συνδεθούν εφόσον το επιθυμούν φυσικά. Μετά από αυτό που λέτε, το σχέδιο, την πρόταση του ΔΕΣΦΑ, ναι, είναι γεγονός ότι στην επικοινωνία που είχαμε τον ΔΕΣΦΑ και μίλησα δύο φορές, ήταν κάπως αλληλοσυγκρόμενα αυτά που ακούγονταν.
και από όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να πω όμως ότι και ο ΔΕΔΑ και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εμένουν στα αρχικά πλάνα, από συμπίεση από τον ΤΑΠ. Βέβαια, οι άλλοι που σας είπα, βέβαια δεν μπορεί να ξέρω εγώ σαν ο βουλευτής της Καστοριάς συνολικά ποια είναι η ενεργειακή πολιτική της χώρας και τι ανησυχίες υπάρχουν όσον αφορά την προμήθεια του φυσικού αερίου, αυτά που κάνει με λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας που θα κλείσουν οι στρόφιγγες. Τόνισα όμως σε όλους τους συνομιλητές μου ότι ο αγωγός ΤΑΠ φέρνει αζέρικο αέριο. Και το Αζερμπαϊτζάν, οι Αζέρες δηλαδή, ανήκουν στο δυτικό στρατόπεδο. Το φιλοδυτικό, το φιλονατοϊκό. Επομένως δεν μπαίνει θέμα να κλείσει τη στρόφιγγα κάποιος. Αν ήταν ρωσικό το φυσικό αέριο που έρχεται, το συζητούσαμε. Εδώ όμως, εμάς κύριε Τσικαλάκη, άρχισαν λίγο να μας ανησυχούμε για αυτό το θέμα. Μετά από μια επίσκεψη εδώ της Διευθύνοντα Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, της κυρίας Μητσιθαλίδας, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της, όταν η κυρία Κυριακίδο εδώ στην εκπομπή μας είπε άλλο σωλήνας, άλλο αέριο, μην μπερδεύεστε. Μα λέω, ο κύριος Τσάκας είπε φέτος η πρώτη, άλλο σωλήνας, άλλο αέριο. Και από το γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ περιέργως δεν κατασκευάζει, κύριε Τσικαλά, για το σταθμό από συμπίεση στην Ποριά, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνεται αυτή τη στιγμή ο σταθμός. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ούτε έχουν αποφασίσει ακόμα τι αέριο θα μας δώσουν. Πολύ καλά κάνουμε και το συζητάμε για να διασφαλίσουμε την τήρηση των προθεσμιών. Να ξέρετε όμως, και νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς και όλοι οι συμπολίτες που μας ακούνε τώρα, ότι άλλο τα δίκτυα που αυτή τη στιγμή, ξέρετε, σκάβεται το Νταϊλάκι. Πήγαμε στην Καστοριά. Έγινε ο κεντρικός αγωγός στο Μανιάκι. Ξεκίνησαν στο Άργος. Υπάρχει συνεργείο τώρα που μιλάμε στην Εδώπο Μπουλίνας που σκάβει στο Νταϊλάκι. Επομένως, ο ΔΕΔΑ θα είναι συνεπής. Η συνέπεια του ΔΕΣΦΑ δεν διασφυλιζόταν σώνει και καλά εάν ξεκινούσε ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται τόσο καιρό όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ πιο λίγες εργατόρες χρειάζονται για να γίνει η αποσυμπίεση του ΤΑΠ. Γι' αυτό και παρά το ότι συνεχώς το παρακολουθούσα και ήμουν σε επικοινωνία μαζί τους, είχα κάποιες ανησυχίες επειδή ακόμη δεν άκουγα ότι είχαν διασφαλίσει. Λέω, δικιά τους δουλειά είναι, δεν μπορώ μέχρι ένα σημείο. Απλώς συνεχώς υπενθυμίζαμε το που βρισκόμαστε. Θέλω να σας πω ότι ακόμη δεν έχουμε ξεφύγει από τις προθεσμίες. Όλα μπορούν να γίνουν στην ώρα τους και γι' αυτό αγωνίζουμε και καλό όλους να αγωνιστούν. Δεν υποστέλουμε τη σημαία του ότι η Καστοριά θέλει να έχει όσο γίνεται, λέω λοιπόν, φθηνότερο φυσικό αέριο, και αυτό έχει το νόημά του, και συντομότερα. Φθηνότερο και συντομότερο. Αυτά τα πάντως, δύο μαζί. Πάντως, όπως διαβάζουμε και ό,τι καταλαβαίνουμε, εδώ υπάρχει κίνδυνος πια όχι να πάμε φέτος η πρώτη, να πάμε για 24. Είναι τρομακτικό αυτό. Τονίζεται επίσης, εδώ και το διαβάζω και στα δημοσιεύματα, ότι ελοχεύει ο κίνδυνος απώλειας συγκεκριμένων επιχορηγήσεων από το ΕΣΠΑ, ενώ θεωρείται βέβαιη η απώλεια της ενίσχυσης των 20 εκατομμυρίων ευρώ των οικιακών τελικών πελατών στη Φλόρινα, που η ΔΕΔΑ εξασφάλισε για την αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης. Παράλληλα, λόγω της αδυναμίας, προσέξτε το λίγο γι' αυτό. Παράλληλα, λόγω της αδυναμίας υλοποίησης των έργων, η ΔΕΔΑ θα βρεθεί εκτεθειμένη σε αξιώσεις αποζημίωσης από εργολάβους με τους οποίους έχουν συναυθεί συμβάσεις. Γίνεται πραγματικά πολύ περίεργη ιστορία. Σας είπα ότι ζήτησα από τον κύριο Σκρέκα και μίλησα μαζί του πριν. Είναι γεγονός ότι κάναμε κάποιες συζητήσεις ότι όλα αυτά που γίνονται με το φυσικό αέριο, με την ταχύτητα, ότι και τον ίδιο τον ενδιαφέρει να έχουμε όσο γίνεται λιγότερα φυσικό αέριο και ότι θεωρητικά θα μπορούσαμε πιο εύκολα να φέρουμε με φορτηγά από τη Ρεβιθούσα. Μα το λέει ο κύριος Τσάκας στην επιστολή του, αυτή το λέει, υπάρχει προβληματισμός της ΔΕΔΑ σχετικά με την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού των πόλεων Καστοριάς, Άργους, Μανιάκη. Ναι, πολύ καλά κάνει ο κύριος Τσάκας και συμμερίζομαι τις απόψεις και τις αγωνίες του. Ο κύριος Τσάκας πραγματικά μας διαβεβαίωνε, μας καθησύχαζε με επιχειρήματα, όχι με καραμέλες στην τσέπη. Τον πίστευα και τον πιστεύω τον κύριο Τσάκας αυτά που λέει. Μου δημιουργούνται κάποιες αμφιβολίες από όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Θέλω να σας πω ότι από τη μεριά μου, σαν βουλευτής του νομού, σαν κυβερνητικός βουλευτής,
δεν πρόκειται να υποστήλω τη σημαία ότι η Καστοριά θέλει γρήγορα και φθηνό, όσο γίνεται φθηνότερο φυσικό αέριο. Οι όποιες συζητήσεις θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Της διασφάλισης της φθηνότερης τιμής και σύντομα. Δεν ξέρω αν δεν μας ευνοεί και το διάστημα. Είμαστε μέσα στην Παναγιά, είμαστε μέσα στον Αύγουστο. Ταλαιπωρούμαστε όλοι μας. Αμέσως μετά τις 22. Δεν ξέρω αν μας ευνοεί και το διάστημα τώρα που το συζητάμε. Η τηλεδιάσκεψη. Ναι. Να είμαστε όλοι μαζί, γιατί σας είπα ότι μίλησα χωριστά με διάφορους, μίλησα με τον κύριο Υπουργό, μίλησα με τον Διευθυντή του Γραφείου το άλλη μέρα και με αυτούς που σας προείπα. Επομένως, εκεί είναι το θέμα, πιστεύω ότι δεν θα ξεφύγουμε από το στόχο. Έχουμε πολλά λοιπόν να λύσουμε. Οτιδήποτε αρνητικό και αν σκέφτεται κανείς ή κάτι που δεν είναι αποδεκτό, δεν πρόκειται να το... Να κάνουμε πίσω από αυτό τον άξονα που σας είπα. Πάντως, χρόνος και τιμή. Επειδή αυτή η επιστολή έφτασε και στη ΡΑΗ και φυσικά και στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, εδώ για να το πούμε ακόμη πιο καθαρά, επισημαίνεται ο κίνδυνος να, μέσω αυτών των αλλαγών που έρχεται, να τειναχθεί το πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ στον αέρα. Και κατά επέκταση, σημαντικότερη επένδυση που εκτελείται αυτή τη στιγμή στον τομέα διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Δεν τα λέμε εμείς. Στην επιστολή, το κύριο Τσάκας τα λέει. Επαναλαμβάνω, όλα κινούνται γύρω από αυτή την επιστολή τις τελευταίες μέρες. Σας είπα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, για να μην μπερδευόμαστε, είναι ο ΔΕΔΑ που κάνει τα δίκτυα. Είναι ο ΔΕΣΦΑ που φέρνει το αέριο. Είναι η ΡΑΕ που είναι μια ανεξάρτητη αρχή που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Και πάνω απ' όλα είναι η ελληνική πολιτεία. Που εκφράζεται μέσα από την νόμιμη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση κάθε Σωστά. φορά. Σωστά. Και ο κύριος Τσάκας χτυπάει τις καμπάνες τώρα. Ναι. Λέει ξυπνήστε. Αυτό και χτυπάει. Και πολύ καλά κάνει. Και θέλω να σας πω ότι χτύπησα κι εγώ ηχηρά καμπάνες. Ξέρετε ότι κάποια πράγματα που λέγονται τηλεφωνικά ή σε συναντήσεις... Σωστά. Δεν μπορούν να ακουθούν και δημοσίως. Ναι, δημόσια. Ναι. Σωστά. Έτσι. Προσωπικά δεν... Είπα χαρακτηριστικά, δεν είναι δυνατόν πώς να πείσω το συμπολίτη μου όταν περνάει ο αγωγός έξω από το σπίτι του ότι δεν θα πάρω με τον αγωγό που περνάει έξω από το σπίτι, θα τα φέρω με το φορτηγό από μακριά. Δεν γίνεται αυτό. Ή έφερα το απλό παράδειγμα. Τα προηγούμενα χρόνια, αν πλήρωνα εγώ 1.000 ευρώ, λέω παράδειγμα, πληρώνω πολύ περισσότερο για πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κοζανίτης με την τηλεθέρμανση που είχε πλήρωνε 600. Τώρα λέγαμε με το φυσικό αέριο, επειδή είναι ανεβασμένοι οι τιμές, και τώρα το 1000 είναι στο ναι. 80, στο 90, και ότι εάν ισορροπήσουν οι τιμές θα πέσει και κάτω από το 60, από το 600. Δηλαδή ένας που θα καίει φυσικό αέριο πρέπει να καίει κάτω από 550, ας πούμε, αν πλήρωνε 1000 Αυτό θέλουμε, αυτό να διασφαλίσουμε. Αν τώρα μας πείσουν τεχνοκρατικά, τεχνοοικονομικά, ότι μεταφερόμενο το φυσικό αέριο θα είναι σίγουρα φθηνότερο από το αν το παίρνουμε από τον αγωγό, τι να πω, να το δούμε. Δεν πείθομαι με την κοινή λογική. Πρέπει οπωσδήποτε το συντομότερο να έχουμε και εμείς απαντήσεις, αλλά και η ΔΕΔΑ, γιατί πραγματικά εδώ τα πράγματα, ενώ φαινόταν ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που μπορεί να έχουμε σαν Καστοριά, πραγματικά κινδυνεύουμε να μας γίνει τέτοιο άγχος τώρα πια, και ενώ μάλιστα ενός πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί θα αναρωτηθούν, λέει, πόσους ακόμη χειμώνες τέτοιους δύσκολους μπορούμε να περάσουμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή αυτό το πότε θα έχουμε αέριο πρέπει να απαντηθεί, κύριε Τσικαλάκη, από όλους με μία απάντηση. Όχι με 10 απαντήσεις που έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε 10 απαντήσεις. Στο επιχείρημα που μου υπόθηκε ότι με το φορτηγό το φέρνεις τώρα, φορτώνεις το φορτηγό στον Πειραιά εκεί απέναντι και έρχεται σε μια μέρα, έτσι. Δεν δέχομαι ότι η αποσυμπίωση από τον ΤΑΠ αργεί και δεν μπορεί να είναι στις προθεσμίες. Προθεσμίες, αφού είπαμε φθινόπωρο με τέλη του 23, να μην πω το 22 που υπόθηκε το Φεβρουάριο. Και στο κάτω-κάτω ελεύθερη αγορά έχουμε. Ας έχουμε και το αέριο από τον ΤΑΠ και το υγροποιημένο, ό,τι θέλει ο καθένας. Και εγώ και πιστεύω η πλειοψηφία όσων ασχολούνται με τα κέρδη, δεν θα κάνουμε εκπτώσεις πρώτα-πρώτα στη λογική. Στη λογική δεν θα κάνουμε εκπτώσεις. Και από εκεί πέρα στην ουσία εννοείται του χρόνου και της τιμής, του κόστους. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, υπάρχει ένα θέμα ακόμη. Και μάλιστα και λόγω της επαγγελματικής σας δραστηριότητας θα έχετε σίγουρα μια άποψη.
Έχει κατατεθεί και ερώτηση από την συνάδελφο στην κυρία Τελιγιορίδου για το κλείσιμο του ΕΟΠΗ στην Καστοριά, κύριε Τζικαλάκια. Σύμφωνα με το από 22/7 δελτίο τύπου της διοικήτρια του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της κυρίας Θεανός Καρποδίνη. Ναι, με την κυρία Καρποδίνη μίλησα χθες για άλλο θέμα. Ναι, αλλά εδώ καταργείται και ο ΕΟΠΗ στην Καστοριά. Η περιφερειακή. Ναι, δεν το είδα τι ακριβώς σημαίνει η περιφερειακή διεύθυνση να γίνεται τμήμα. Δεν το ξέρω πρακτικά τι σημαίνει. Δεν το είδα να σας πω. Δεν είμαι άμεσα ενήμερος τώρα. Θα το δω πολύ άμεσα. Θα το δω. Αυτό που θέλω να πω λίγο μια και... Ναι. Μα γίνεται και κάποιος... Ακούω τη φωνή μου ναι, δεύτερη φορά σε όλη τη συζήτηση και αυτό δημιουργεί έναν βαθμό επικοινωνίας, μια δυσκολία στην επικοινωνία. Να πω το εξής, λέω, αν μου επιτρέπετε, επειδή εκπνέουν οι προθεσμίες της εγγραφής φοιτητών στις επαγγελματικές σχολές του ΑΕΒ, να απευθυνθώ στους συμπολίτες, στο νέο κόσμο, από φοιτητούς λυκείου και όχι μόνο, ότι υπάρχει προκήρυξη για τις τρεις σχολές που έχουμε στον ΑΕΔ, ΔΥΠΑ λέγεται τώρα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Είναι των βοηθών νήπιο βρεφοκόμων, που γράφτηκαν μόνο 7 μέχρι τώρα. Είναι των στελεχών γραμματέων, διοικητικών στελεχών, δηλαδή για γραμματιακή υποστήριξη, που γράφτηκαν μόνο 3. Και είναι η σχολή της εκμάθησης Γούνας, που δεν γράφτηκε κανείς. Πρέπει να ξέρουν οι νέοι μας και λιγότερο νέοι μπορούν να γραφτούν ότι αυτές οι σχολές είναι και αμοιβόμενες. Όποιος φοιτεί παίρνει για κάθε μέρα παρακολούθησης 24 ευρώ. Αυτό δεν ξέρω κάπου κανείς που να σπουδάζει κάτι και να πληρώνεται κιόλας. Δεν γνωρίζω κάποια σχολή που να ισχύει αυτή. Ούτε δημόσια, ούτε οποιοδήποτε άλλο φορέα και με πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές. Και ήδη αυτές τις μέρες να ενημερώσω ότι ζήτησα από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, παλιός ο ΑΕΔ, να μας ιδρύσει σχολή βοηθών φαρμακείου που υπήρχε έτοιμα και μόλις πριν ο διοικητής του ΑΕΔ, ο κ. Πρωτοψάλτης, μου έστειλε το κείμενο που ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί εκεί συνεδριάζει ένα κεντρικό συμβούλιο, που να ζητάει έστω και τελευταία στιγμή την έγκριση για την επάση της Καστοριάς και της Μαγνησίας. Αυτό έτσι προς ενημέρωση των πολιτών. Και ένα ερώτημα για τους ακροατές μας. Με την τιμή που έχει το αέριο σήμερα και εκεί που προβλέπεται τους επόμενους μήνες, θεωρείται λύση για την Καστοριά το χειμώνα η έλευση αερίου? Εδώ παίζουμε πραγματικά με τις τιμές τώρα, γιατί όντως το αέριο είναι όπως που έχει την υψηλότερη αύξηση από όλα τα. Σωστό το ερώτημα, και καλά κάνετε εσείς και το θέτετε, ότι τι θα γίνει φέτος. Η τιμή του αερίου εξαρτάται, είναι χρηματιστήριο. Πώς πάει η τιμή των καυσίμων διεθνώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τα δίκτυα για να όποιος θέλει θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο που τον εξυπηρετεί, τον βολεύει. Όποιος θέλει να χρησιμοποιεί πετρέλαιο, όποιος θέλει να χρησιμοποιεί ξύλα. Εμείς θέλουμε να έρθει και το φυσικό αέριο στην Καστοριά. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση διεθνής, θα ισορροπήσουν οι τιμές και θα είναι πολύ φθηνότερο και είναι και λιγότερο βλαπτικό στο περιβάλλον από ότι το περιβάλλον. Να υπενθυμίσω απλά όμως ότι όχι μόνο για το αέριο, για όλα τα καύσιμα, οι φόροι που μπαίνουν πάνω στην τιμή είναι εξοντοτικοί. Γι' αυτό και η βενζίνη έχει 2 ευρώ, γι' αυτό και το αέριο έχει πόσο έχει, γι' αυτό και το πετρέλαιο έχει πόσο έχει, γιατί δεν είναι μόνο η αξία του, η χρηματιστηριακή αξία του προϊόντος, είναι και ένα κάρο φόροι που βάζεται από πάνω. Αυτά τα έχουμε χιλιοποιεί, κύριε Νασούλη. Ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι τα πιο σίγουρα έσοδα για το κράτος. Το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται. Φόρους που τους έχουμε λατώσει είναι και από τα. Οι πιο σίγουροι είναι εκεί. Ναι, το ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα καταρρεύσει ο προϋπολογισμός άμα καταργήσουμε άλλο. Η κυβέρνηση δείχνει ότι όπου μπορεί να ελαττώσει τη συμμετοχή των πολιτών, βλέπει ασφαλιστικές εισφορές, βλέπει φορολογικούς συντελεστές, βλέπει απαλλακτικά για αγωνικές παραχές και τόσα άλλα. Το έκανε και γι' αυτό και υπάρχει ανάπτυξη, γι' αυτό και υπάρχει σημαντική μείωση της ανεργίας τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα. Με χιούμορ εδώ ο κροατής μας, τώρα που είπατε ότι ακούγατε κάπως τη φωνή σας στο ακουστικό, λέει μήπως κάποιος σας παρακολουθεί. Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε Τζικαλάκια, τίποτα δεν αποκλείεται. Μπορεί όποιος θέλει να μας
να μας ακούει τώρα που μιλάμε ή να μας ακούει μετά στον, στον ιστότοπό σας που βάζει τη συζήτηση. Δεν χρειάζεται να ακούει με άλλο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Τσικαλάκια. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.